Το καροτσάκι είχε χαθεί μια βροχερή μέρα, μια δύσκολη μέρα που δεν μπορούσαν να ελέγχουν και οι άνθρωποι του καταστήματος. Χάθηκε για μια-δυο μέρες. Όταν ενημερωθήκαμε, το κοινοποιήσαμε εμείς, βρέθηκε άδειο το καροτσάκι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είχε, αν τα πήραν, χαλάλι τους, φτωχοί άνθρωποι όποιοι ήταν, τα φάγανε. Στην υγειά τους λοιπόν. Και από εκεί και πέρα το καροτσάκι παραβρίσκεται πάντα έξω στο Σούπερ Μάρκετ Πλάζα, πρώην φθηνή αγορά. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, είμαστε ανοιχτοί. Όποτε συγκεντρώνονται τρόφιμα, εμείς περνάμε κάθε λίγο, τα ελέγχουμε, βλέπουμε αν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή το καροτσάκι μας δεν έχει τίποτα. Παρακαλούμε τον κόσμο, όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, να στηρίξει, για να στηρίξουμε κι εμείς αυτές όλες τις οικογένειες. Και αυτή την περίοδο που διανύουμε και λόγω COVID αλλά και πασχαλέτικα είναι πιο μεγάλη ανάγκη όσον αφορά για το COVID. Ναι, γιατί παλιά είχαμε δεδομένα τα σχολεία τα Χριστούγεννα μας βοηθούσαν. Είχαμε τους παιδικούς σταθμούς το Πάσχα που μας στήριζαν. Τώρα δεν έχουμε κανέναν. Όλα τα σχολεία είναι κλειστά. Οπότε μόνο περιμένουμε από τον κόσμο ο οποίος θα έρθει να αφήσει κάποια τρόφιμα εδώ στον χώρο μας. Ή κάποιος που θέλει στο σούπερ μάρκετ. Όλοι αυτοί ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη χαρά που κοινοποιήσαμε τι ανάγκες έχουμε. Και σιγά σιγά έρχονται. Βέβαια, η προσέλευση τα Χριστούγεννα ήταν περισσότερο. Ίσως οι μέρες ήταν πιο χαρούμενες. Ίσως τώρα ο κόσμος έχασε τις δουλειές του. Μπορούμε να σκεφτούμε τα πάντα. Δηλαδή, ότι ο κόσμος μπορεί να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που θέλουμε κι εμείς, αλλά και το λίγο που μας βοηθά είναι πολύ για μας.